Μετά από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις από τους φίλους αδελφούς Κύπριους ότι μπορεί να έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο και να μην καταμετρήθηκαν όλες οι ψήφοι του Μάριου και όλα αυτά. Σε στεναχώρησε αυτή η αμφισβήτηση? Καταρχήν θα πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από τη Σιάθο που προσπαθούσαν να καλέσουν και να στείλουν SMS είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα και το γνωρίζω γιατί είδαν μετά το δικοί μου άνθρωποι μετά το τελικό, όπως και με κάλεσαν τέλος πάντων σε συγγενικά μου τηλέφωνα πρόσωπα από τηλέφωνα από πρόσωπα. Με στεναχώρησε το ενδεχόμενο να υφίσταται κάτι τέτοιο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα μια τέτοια νίκη. Mm-hmm. Νομίζω όμως, πέρα από το ότι δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω για τεχνικά ζητήματα. Άρα αυτό γίνεται στην Ελλάδα που λέει ο Ντάνος. Δεν είναι. Mm-hmm. Γινόταν και στην Ελλάδα mm-hmm. και όχι μόνο από τη Σκιάθο, γιατί έχω συγγενείς και στην Αθήνα, έχω φίλους ανά την Ελλάδα. Νομίζω ότι όντως οφείλεται σε τεχνικό. Μα παιδιά, δεν μπορεί να φορτώσει τα request στο Instagram. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά πραγματικά ήθελα να σου φέρω το κινητό μου. Είναι σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο και προσπαθούμε να το δούμε όλο αυτό. Θα έπρεπε να το δείτε αυτό το πράγμα. Με ενημερώνουν τώρα ότι πολλοί δέχτηκαν τηλεφωνήματα πολλά και εδώ ότι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν τον Ντάνο κάποιοι. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να εγώ το έμαθα από δικούς μου ανθρώπους. Δεν έχω δει την εικόνα των ανθρώπων mm-hmm. αυτών τι έχουν πει. Αλλά νομίζω και αισθάνομαι πιο ήρεμος γιατί το αποδίδω σε τεχνικό θέμα και όχι. Θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο.